Πάμε στο Βασίλη Λεβέντη, πρόεδρο Ξένων Κεντρών. Καλημέρα κύριε Λεβέντη. Καλημέρα. Το δικό σας σχόλιο θέλω για το Brexit και τελικά τι βλέπετε να γίνεται. Πώς θα διαμορφωθεί πλέον με βάση την πρόβλεψή σας η Ευρώπη, η καινούργια Ευρώπη, χωρίς τη Βρετανία. Ναι. Το δικό μου σχόλιο είναι ότι εχθές στην Αγγλία υπήρξε μια νίκη του λαϊκισμού και της αυταπάτης. Δηλαδή ότι υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Μοιάζει πάρα πολύ με τον Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας έκανε τούμπα όταν είδε τους κινδύνους, ενώ εκεί πέρα αισθάνονται πιο ισχυροί, δεν είναι Ελλάδα, δεν είχαν χρέη, δεν περιμέναν δάνεια και το τραβήξανε μέχρι το τέλος. Ναι. Καταλάβατε. Mm-hmm. Ο Τσίπρας, ας πούμε, περίμενε μια δόση, αν δεν την έπαιρνε θα πήγαινε στο Ζάλογκο να πέσει να κρεμιστεί ο ίδιος. Οπότε γύρισε και είπε έξω ο Λαφαζάνης, έξω η τρελή, έξω η... από εδώ από εκεί και εγώ γίνομαι δεξιότερος του Σαμαρά για να σώσω το τομάρι μου, είπε ο Τσίπρας. Οι Εγγλέζοι δεν αισθανόντουσαν ότι περιμένουν μια δόση. Εκεί επικράτησε ένας λαϊκισμός, είχαν την αυταπάτη, είχαν κάποιοι τρελοί πολιτικοί μιλήσει ότι υπάρχουν άλλες λύσεις. Ο Φάρατς και λοιπά. Ναι, διάφοροι, δεν είναι μόνο ο Φάρατς, υπάρχει δημοσιογράφοι, κύκλωμα ολόκληρο, κάποιοι που αισθανόντουσαν ότι δεν παίρνουν αυξήσεις συνταξιούχοι, που καιρό τώρα ήταν στο γύψο η αύξησή τους ενώ το κόστος ζωής δηλαδή που χάνανε κάποιο εισόδημά τους και εξέφρασαν την αντίθεσή τους ψηφίζοντας την τρέλα. Την τρέλα. Τώρα θα χρειαστεί πολύς χρόνος οι ίδιοι να... τώρα πρέπει η κοινωνία τους πια, γιατί η πολιτική τους είναι αδιόρθωτη, η πολιτική με ήττα, με όμικρον γιώτα, συγγνώμη, η πολιτική, ναι, για να διορθωθούν, ποτέ δεν διορθώνεται η πολιτική, να έχει την υπόψη. Ναι. Αλλά ο λαός, αναμετρώμενος με την πραγματικότητα, θα σοβαρευτεί και θα καταλάβει τι απατεώνες ήταν αυτοί που τον είχαν οδηγήσει στην αυταπάτη. Αλλά στο μεταξύ θα πληρώσουν βαρύ το κόστος. Βαρύ το κόστος. Και για μας, για την Ελλάδα τώρα είναι οι συνέπειες πάρα πολύ δραματικές, γιατί η Μέρκελ και οι λοιποί εμάς θα μας έχουν σαν θέμα, πώς έχετε στις εφημερίδες μέσα, τις αγγελίες. Ναι, ναι. Έτσι, τέτοιας αξίας θέμα θα είμαστε εμείς, γιατί εκεί θα κοιτάνε και αυτοί να προστατεύσουν τις τραπεζές τους, τις συναλλαγές τους, γιατί η Αγγλία είναι μεγάλη χώρα και ήταν σε όλα μέσα. Σωστά. Εγώ νομίζω ότι από σήμερα θα πρετανεύσει άλλο πνεύμα στην Αγγλία για να γίνει ένα άλλο δημοψήφισμα να το διορθώσουν. Πάντως εδώ υπάρχει ένα θέμα. Η Σκωτία για παράδειγμα και η Ιρλανδία θέλουν απόσχηση τώρα. Γιατί λέει στη Σκωτία ο Πρωθυπουργός για μια στιγμή εμείς λέει ψήσαμε υπέρ, δεν κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Προκύπτουν πολλά προβλήματα. Το πιο ωραίο ακόμη και για τη Βασίλισσα. Βέβαια. Για τη Βασίλισσα θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί άφησε να γίνει το δημοψήφισμα. Σωστά. Η τρέλα ήταν που άφησαν να γίνει δημοψήφισμα σε ένα τέτοιο θέμα. Ναι. Στρατηγικής επιλογής μιας χώρας. Και τότε είπανε του Γιώργου Παπανδρέου που πήγε να κάνει δημοψήφισμα, γύρισε η Μέρκελ και του πήγε τρελός. Ναι. Ξέρετε τι γράφει, πριν από λίγο η Wall Street Journal, ξέρετε τι γράφει, οι Αμερικάνοι δεν θέλανε μάλλον το Brexit. Και γράφει η δημοσιογράφος ο Μάρκους Γουόκερ της Wall Street Journal, γράφει, κοιτάξτε ένα ωραίο, γράφει το εξής: ο Κάμερον πρέπει να πάρει τηλέφωνο τον Τσίπρα. Είναι ο ειδικός στο πώς να χειριστεί άβολα αποτελέσματα δημοψηφισμάτων. Την κολοτσούπα. Ωραίο αυτό. Ναι. Μόνο που εκεί έχουν ήθη έτσι σοβαρότερα και ναι, δεν μπορούν να το κάνουν τόσο εύκολα. Χρειάζεται χρόνος. Δηλαδή η τούμπα στον Τσίπρα χρειάστηκε 24 ώρες. Η τούμπα στον Κάμερον θα χρειαστεί κατ' ελάχιστον 6 μήνες. Ναι. Ναι, δεν είναι λαός να τα καταπίνει όλα η Αγγλία. Mm-hmm. Δεν είναι, η Αγγλία είναι, καταλάβατε, στην Ελλάδα της τρέλας που δεν δίνει σε κανένα λογαριασμό οι πρωθυπουργοί, mm-hmm, είναι δικτάτορες,
Εδώ σε 24 ώρες έγινε η Τούμπα και, και γύρισε δεξιότερος του Σαμαρά ο Τσίπρας και δεν άνοιξε μύτη. Παρά μόνο 5-10 λαφαζάνιδες γαυγίζανε και τους βάλανε και φήμωτρο και σιχάσανε. Μεγάλος πονοκέφαλος για τον Κάμερον τώρα. Ναι, πιστεύανε ότι δεν είχαν υπολογίσει σωστά το εξής, ότι η κρίση λίγο πολύ έχει απλωθεί παντού. Ναι. Και ότι οι λαοί στα δημοψηφίσματα εκφράζουν την αντίθεσή τους στην κρίση. Αυτό λένε, ναι. Ότι τιμώρησαν τον Κάμερον με τον Brexit. Ναι. Αυτό ναι, λένε ναι. Όλοι. Και έκαναν ζημιά στην Ευρώπη για να τιμωρήσουν τον Κάμερον. Και επίσης να πούμε ότι οι νέοι άνθρωποι της Αγγλίας σε 75% ψήφισαν υπέρ. Να παραμείνει. Ναι, φαντάσου τώρα. Η νέα γενιά το καταλαβαίνει και οι παλαιότεροι, επειδή τους κόβουν λίγο σύνταξη, λίγο δεν παίρνουν αύξηση το ένα το άλλο. Είναι και λίγο υπέρ της Βασίλισσας και λοιπά. Ξέρετε ποιο είναι την ειδική αυτή. Ποιο σου λένε, τι είπε η Ελισάβετ να πει να μείνουμε, να είμαστε έξω. Μα και πάντα εδώ καραμαλίδες και χούντες και αυτά τα στηρίζαν οι μεγαλύτερες ηλικίες για να λύνε. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνη. Υπομονή, υπομονή. Αλλά χρειάζεται όχι ένα 24ωρο η Τούμπα του Κάμερον, χρειάζεται ένα εξάμηνο, είπαμε. Κατάλαβα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.